Να παραμείνουμε σε αυτούς τους ξεχωριστούς καρναβαλικούς ρυθμούς και να πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαδόσηφο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης, προκειμένου με τον τρόπο του πάντα ο Γιώργος, μιλάμε στον ενικό καθώς τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μας στηρίζει και τον στηρίζουμε μέσα από την συζήτηση που κάνουμε κάθε φορά. Να μας δώσει λίγο το κλίμα, θα μας το δώσει σε λίγα δευτερόλεπτα, το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις των ρεθεμιωτών, στις τάξεις των εθελοντικών ομάδων. Και μην ξεχνάμε ότι 3 χρόνια μετά το καρναβάλι επιστρέφει. Γιώργο. Καλησπέρα από το θερμό σε καρναβαλική διάθεση Ρέθυμνο, κύριε Παναγιωτόπουλο, στους τηλεθεατές μας. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, να καλέσω την καλή σας συνάδελφο, την κυρία Στέλλα τη Μαχιουδάκη, στη δική μας καρναβαλική ομάδα. Είναι καλοδεχούμενη. Βέβαια, να το σκεφτεί η Στέλλα και να δώσει το παρόν, να την πείσουμε. Γιατί όχι, κοιτάξτε. Σε προχθές, όπως σας είπε και η Στέλλα Μαχιουδάκη, η ένταξη του καρναβαλιού στο Ρέθυμνο, ανοίγει μια πολύ μεγάλη βεντάλια καρναβαλικών εκδηλώσεων για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Και νομίζω ότι φέτος, μετά από 3 χρόνια αναγκαστικού εγκλεισμού, θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο καρναβάλι και σε ποιότητα και σε ανθρώπους, αλλά και σε δυναμική. Γιώργο, τι ακούς αναφορικά με τη συμμετοχή, αναφορικά με την σύσταση των ομάδων, αναφορικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν εκτός Κρήτης και έχουμε και τις πρώτες προκρατήσεις από ό,τι γνωρίζω. Ωραία, γιατί μιας και εγώ ανήκω σε μια καρναβαλική ομάδα, τα παρτάλια τα λεγόμενα, θέλω να ξέρετε ότι περισσότερες καρναβαλικές ομάδες πλέον έχουν κλείσει στην πώληση και στην αγορά των στολών. Να ξέρετε ότι ο κόσμος και πολλοί, κύριε Παναγιωτόπουλε, εκτός από το Ρέθυμνο και από την Κρήτη, θα έρθει πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Και να πούμε και αυτό, ότι θα έρθουν και άτομα τα οποία είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφτούν το ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, διότι έχουν ακούσει πάρα πολύ καλές κουβέντες και μάλιστα επειδή δίνουμε έναν άλλο τόνο στο καρναβάλι και ειδικά στις εκδηλώσεις που γίνονται περιφερειακά από τη μεγάλη παρέλευση της 26ης Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι θα το δείτε και το θέαμα και η ποιότητα. Και η ποιότητα των εκδηλώσεων και η συμμετοχή και όλα αυτά τα οποία κάνουν το ρεθυμιώτικο καρναβάλι ξεχωριστό. Τι να πούμε, με πολύ μεγάλη αγωνία αναμένουμε και τη μεγάλη παρέλαση και τη νυχτερινή παρέλαση βέβαια, που προηγείται και όλο αυτό το όμορφο κλίμα. Και βέβαια. Τις καντάδες, τις ποδηλατάδες, τις δείκνοπέμπτες. Σας περιμένουμε, αν θέλετε, έστω και μέσω της κάμερας στη δείκνα που θα κάνουμε στο κέντρο του Ρεθύμνου και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις και μέσω της κάμερας τώρα πώς γίνεται, να είμαστε εδώ και να είστε εκεί να τσικνίζετε, εκεί πρέπει να έρθουμε. Θα έχω πολύ ευχαρίστως, Νίκο μου, πολύ ευχαρίστως. Έχουμε ένα ιδιαίτερο κριτικό παραδοσιακό μυστραγούδι. Νοερά δεν χόρτασε κανείς, Γιώργο. Νοερά δεν χόρτασε κανείς. Από κοντά θα τα πούμε. Η πρόσκληση, Νίκο, είναι ανοιχτή και το ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρω, το γνωρίζω. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλησπέρα, θερμά. Καλησπέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν.